Λοιπόν, ο ποιητής Μάνος. Για λέει. Η τρίχα μέσα στο αυτή συνέχεια μεγαλώνει. Γεια σου ρε Τζόρτα γίγαντα με την τεστοτερόν. Σωστός. Λοιπόν, αυτά που είπε ο Άγγελος σήμερα τα έχουμε πει εμείς πέρσι. Βέβαια αυτή η κότα εδώ Τζόρτα, όταν γινόταν πέρσι αυτή η κότα, το λέω δημόσια. Λέει εγώ δεν μιλάω, δεν κάνω, δεν άλλο. Εγώ είπα μόνο όταν για το παιχνίδι στο Καρασκάκι. Όταν έκανε τζόκι. Όταν εγώ είπα μόνο το παιχνίδι στο Καρασκάκι να πάρει ο ΠΑΟΚ το διπλό. Μετά το κράξαμε. Όχι. Όταν όχι, τι όχι. Ο Άγγελος είναι κότα, γιατί και εκείνος δεν έλεγε τίποτα όταν ήταν πάνω και μπορούσε να καθαρίσει τα πράγματα. Άσε τώρα. Πάμε στον πρώτο κύριο. Καλημέρα, ναι. Έλα, χαίρετε. Χαίρετε, κύριε. Λοιπόν, Άρης είμαι εγώ. Μάλιστα. Άρης. Άρης. Ναι, πάλι κάνω. Αλλά πήρα να μιλήσω για τον Άρη. Ορίστε. Δεν πήρα, λέω, να μιλήσω για τον Άρη, γιατί θέλω να μιλήσω για το άλλο θέμα, για τον αγροτών το θέμα. Γιατί τυχαίνει και είμαι νέος αγρότης. Και αυτό που λέμε έχει φορτώσει πάρα πολύ. Σε φόρτωσε, ρε φίλε. Με φόρτωσε πάρα πολύ. Δεν πρόλαβες να φας από τον Άρη. Και άμα κατέβω κάτω. Να φας φασόλια, όταν κατέβεις κάτω. Όταν κατέβεις κάτω φάει φασόλια, έτσι να αερίζεσαι καλά, να μου τα αερίζεις καλά, να μυρίζεις και καλά. Αυτός έχει πάρει. Κολόβλαχε. Α, κολόβλαχε. Τώρα καλά σου λέει ρε σειρά που πήρε τώρα. 25χρονοι αγρότες σήμερα που πήρε. Δεν έχει πάρει τηλέφωνο σαν Αγγελανό, σαν Αγγελανό. Σαν αγρότης. Σαν αγρότης. Σαν αγρότης. 500.000 ευρώ δραχμές παίζατε την επιχορήγηση σε μια ζαριά. Μη μιλάτε. Καταρχήν επιχορήγησες τι είναι. Μην μιλάς. Επιδόματα ξέρεις τι είναι. Μη μιλάς. Δεν τα ξέρετε. Μην το αγγίζετε άμα δεν το ξέρετε. Μη μιλάτε. Πάμε επόμενη γραμμή. Το κούλε της Αδικής. Ε, βέβαια. Φάγανε πολλά λεφτά και καλά κάνανε όποιος είχε τρώγανε. Τώρα τι γίνεται, επειδή φάγανε τα λεφτά και πεθάνουν τώρα. Κάνω καλά και όχι ρε φίλε. Καλά κάνανε 100-200 δεν μπορούν να την πληρώσουν. Σταμάτα εσύ ρε, σταμάτα ρε μίξα εσύ ρε. Άντε να πούμε με τη φαβορίτα του Φαγιανάκη. Δεν σε πάει ο λαϊκισμό. Άντε φύγε δεν μας πάει. Εσύ δεν έφαγε λεφτά. Ω δεν έφαγανε. Ποιο γιατί δεν έφαγε. Όλοι φάγανε λεφτά, δεν κατάλαβα. Τώρα το ασφαλιστικό το ξέρεις τι είναι αυτό. Ο εργάτης και ο ιδιωτικός υπάλληλος όχι ο εργάτης δεν έβγαζε ρε φίλε. Ο εργάτης και ο εργάτης. Σου δείτε πράγμα λεφτά γι' αυτό. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Άστο τώρα, άστο. Αριανός από Βιλέα τηλεφωνώ. Κόψτε τώρα. Καλημέρα πάλι. Κόψτε τώρα. Γιατί ήρθε η επόμενη γραμμή. Επόμενη. Καλημέρα. 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 Αριανός από Αθήνα. Κράτη τον αυτόν. Καλημέρα. Ναι. Τι έγινε, πάλι ξεκινήσαμε τις αγάπες με τους Αριανούς. Ναι, είναι και αγρότες κιόλας, γιατί έχουν τα τρακτέρ. Ναι, οπότε πάνε και τα δύο μαζί, κατάλαβα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου, φίλε. Θέλω να σταθώ πολύ σε αυτό που είπε ο guest star της εκπομπής ο Μένιος. Για ποιους έκανε τις μεταγραφές στην ΑΕΚ. Και θέλω να θέσω έτσι κάποια ερωτήματα. Δηλαδή, ρε παιδιά... Φίλησε ένα πουλάκι ότι ο Μπάγεβιτς... Δεν έχω ιδέα. Έχει σε, καλή, σε καλό χαρτί το κόντι. Α, Καράσκο. Πες μου ένα παίκτη που είναι... Ότι καλός παίκτης ο κόντι, ξέρει την αγορά. Όχι, εγώ θέλω να πω το εξής ότι εμείς το καλοκαίρι πήραμε αρκετούς παίκτες. Εμείς το καλοκαίρι πήραμε αρκετούς παίκτες που είχαν αεξίδικο παρελθόν. Αυτό θέλω να πω. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε τη διοίκηση Καλαϊτζίδη, η οποία είχε βάλει στον Ερασέχνη πρόεδρο τον κύριο Οικονόμου, ο οποίος μετά στήριζε 100% τη διοίκηση Καρυπίδη. Με λίγα λόγια φαίνεται ότι υπάρχουν σχέσεις. Ο Κόκε επέστρεψε, ο Νέτο είναι να έρθει, ο Χαβίτο φωτογραφίες, ο Κάμπορα φωτογραφίες. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Καλά πάει το έργο. Είναι που κάναμε επανεκκίνηση, απεταξάμενο το παρελθόν, θα καθαρίσουμε, θα ξαναγίνουμε ο νέος Άρης με δόξα, τιμή και όλα τα παρελκόμενα. Ε, καθαρίσαμε, μάλιστα. Κοίτα φίλε, η αλήθεια είναι μία όμως, έτσι. Για πες. Παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν υπάρχουν. Τους έχει πάρει όλους ο Ολυμπιακός. Ναι. Δηλαδή είναι τρομερό. Αν ήταν 20-25 παίκτες δηλαδή που αξίζουν τον κόπο και ήταν σωμαλί. Τι εννοείς Έλληνες. Έλληνες εννοείς. Έχει κανέναν Έλληνα πλην του Φορτούνη. Αξίας το να μιλάμε. Δεν μιλάμε τώρα σιώπες και άλλο λέω. Παίκτες που θα μπορούσαν άνετα να παίξουν στο Ηρακλή. Το Τζανδάκι. Παίκτες που θα μπορούσαν να παίξουν στον Πανιόνιο, στον Άρη, στον Πάοκ, σε πολλές σώμα, στον Παναθηναϊκό, στον Άρη. Ναι, τους έχει παρμένους όλους ο Ολυμπιακός. Ποιος κολοβός. Κοίταξε, επιλεκτικά μαζί στο μάλλον σε άλλο ο κολοβός στον Ηρακλή κάνει τη διαφορά. Ο κολοβός στον Πάοκ είναι δεκάρι ηγέτης.
κάνεις. Ο Γιαννιώτας είναι παιδιά τώρα. Δηλαδή παίκτες αυτό που πήρε του Πανετολικού. Πήρε παίκτες, δεν πήρε αστεία. Τους έβαλε με τον Πλατανιά στο κεφάλι. Κάνε τώρα που θυμήθηκα, ρε Γιαννιώτα, τι μπούφος είσαι. Τι είναι αυτό που κάνεις στο πρωτάθλημα. Ντροπή δεν έχεις να πούμε. Κάτι ντροπή δεν έχεις. Λοιπόν κύριε, αυτό που λέει. Παρακαλώ κύριε. Ναι, είπατε ότι από τον κύριο Μάρκο τέλος δεν έχει τίποτα άλλο. Έτσι δεν έχετε δηλώσει. Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει αυτό και τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ο κύριος Γιώργος, ούτε. Ο κύριος. Ο κύριος Γιώργος. Α, πάει, καθάρισε και μπροστά. Ο κύριος Γρηγόρης. Το Γρηγόρη δεν ξέρω για τον Γρηγόρη. Μήπως προκύψει κάποια συνεργασία, αυτό θέλω να πω. Δεν ξέρετε, μάλιστα. Καλή εκπομπή να έχει, ευχαριστώ πολύ για το πρόγραμμα. Να είστε καλά. Επόμενο. Η φάση με τον Γιαννιώτα την είδε καταρχήν κανείς σας. Όχι, ποιος είναι. Στην Κύπρο. Ρε. Κλωτσάει, υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας και κλωτσάει ο Αναστόπουλος. Αυτό που ακούγεται την αλήθεια. Υπάρχει ένα κόλλημα σχετικό λίγο με τα λεφτά. Ο Αναστόπουλος φοβάται μήπως η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη, γίνει κανένα μπαμ και διαλύσουν τα πάντα. Διαφορά τι. Θέλει να 15 βαθμούς από το δεύτερο. Έτσι ώστε να ήταν. Ναι. Να ήταν. 17. Εδώ τώρα γιατί θα μιλήσω τώρα. Ναι. Μα να κάνεις πάλι. Παίρνει ο Αργιανός. Τους δύο δεν τους αφήσει να μιλήσουν. Ναι. Και ο ένας που παίρνει αρχίζει το κουτσουμπολίστικο. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος, ο κύριος Γρηγόρης, όλα τα χρόνια εκεί μπροστά στην Παπαναστασίου, μοιρασμένα τα καφενεία, αυτό το πράγμα. Όλα τα χρόνια. Λοιπόν, δεν κάνει κανένας κριτική τον Αναστόπουλο. Ναι. Ο Αναστόπουλος έχει ένα υλικό. Ναι. Είπαμε ο Αλενατόρε, αλλά Αργιανή. Αλενατόρε, εντάξει, ο Αλενατόρε, είπα δεν έκανες προετοιμασία. Ναι. Πάω, έχεις δίκιο. Είπα δεν έκανες προετοιμασία, είπα οι μεταγραφές ήρθαν τελευταία ώρα, αλλά έχεις ένα υλικό. Ναι. Μπες ένα ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Μιλάμε το πρωτάθλημα, είναι ελληνότατο. Οπότε. Δεν παίζει δυο δεκάλεπτα, από ένα δεκάλεπτο σε κάθε μικρό μπάλα. Έχει τον Τάτο, παίρνει την μπάλα από τη μεγάλη περιοχή, περιμένει να περάσει όλο τον κόσμο, να περάσει και τον τερματοφύλακα και να βάλουμε γκολ. Ή να πάρει την μπάλα από εκεί, να κάνει καμιά σέντρα και αυτό. Αναστόπουλε, τι να δω. Σε αυτή την κατηγορία, τουλάχιστον, έπρεπε από δυο τέταρτα στο ημίχρονο να πατάει και ποδόσφαιρο να παίρνει. Δεν με νοιάζει αν έχασε από τη Δράμα. Όμως, πού να τα ακούσει από Αργιανό τώρα στο πιέζο. Ποιος είναι, τι προπονητής είναι ο Αναστόπουλος. Ποτέ δεν έχει μεταφράσει. Δεν ξέρω εγώ τι είναι. Ένας κλέφτης βαθμών είναι και τίποτε παραπάνω. Και αυτή τη βαθμολογία είναι πολυτέλεια. Δεν ξέρω αν είναι κλέφτης βαθμών ή κλέφτης κατσικιών. Ή αν είναι αρματολός. Πάμε. Εγώ λέω ότι δεν πάμε 4 ώρες. Ή το 60% του Καραϊσκάκης εκεί πέρα για να μάθεις και για το Λαβερδιάδη. Αυτό ποδόσφαιρο είναι ακριβώς. Παιδιά έχουμε γραμμές εδώ. Το Τζόρνταν είναι σωστό. Πάμε ρε γραμμές. Άντε, είπα επόμενο. Με διαρκεία σου είδες και τέτοια. Και ο Άρης θα έχει προβλήματα. Σταμάτα βρε μαλάκα, σταμάτα. Σε κανένα θα τα δείτε. Θα έχει προβλήματα. Βεβαίως. Κοίτα τα χάλια του Άρη. Δεν ξέρετε καλά για τον Άρη. Ας τον Άρη, θα ανέβει ο Άρης. Κοίτα εκεί πέρα. Μακάρι να ανέβει ο Άρης. Και ταυτός είσαι ευχαριστημένος, Σερσερί. Πάμε. Είναι ευχαριστημένος. Ναι. Την επόμενη φορά που θα ξανακόψεις τα αργιά. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε και ένα επίπεδο. Θα βρίζετε εσείς. Θα τρέχουμε εμείς στα δικαστήρια. Όχι ρε φίλε. Επόμενη γραμμή. Να πάρεις στο τζαλτίνι να τα πεις αυτά. Σε μένα όχι. Θα είσαι ευπρεπής. Θα μιλάς σωστά. Αν δεν μιλάς σωστά θα κόβεσαι. Μηνυματάρα. Μηνυματάρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι καλησπέρα. Πάρτε καπνισμένος πρόεδρος. Συμφωνώ με το μήνυμα. Ναι. Αργιανός είμαι και εγώ Ραυτόπουλε. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τον Τζόρνταν εκεί πέρα που είναι με τα πράγματα. Μήπως πέρασε τίποτα από την Πηλαία σήμερα γιατί ακουγόταν κάτι κλαρίνα. Αυτό είναι αλήθεια. Κάνε καζούρα αυτό το μπάσκετ. Είναι, χάσαμε, δεν το είδα το μάτς, δεν μπορώ να σου απαντήσω ακριβώς τι έγινε. Κάτι κλαρίνα ακούγονταν εκεί στην Πηλαία. Μήπως ξέρεις ακριβώς τι έγινε. Εγώ μπορώ να σου απαντήσω φίλε. Σου είπα, χάσαμε αλλά δεν ξέρω, δεν το είδα το μάτς. Εγώ ξέρω τι έγινε, θες να σου απαντήσω. Για πες. Ήταν ένα παιδάκι μου, ένας θείασος, ο οποίος πέρυσι στο Αλεξάνδριο. Και φέτος ήρθε στην Πηλαία. Εγώ έτσι, μπορώ να σου πω κάτι άλλο όμως να σε ρωτήσω. Πέρυσι τα κλαρίνα. Σήμερα ο Άρης γιατί δεν έπαιξε στη Γάμα Εντρική. Τζόρνταν, όταν ανεβούμε εγώ στην Αλφα και θα είσαι από κάτω μου. Όταν θα ανεβείτε, τότε θα μιλήσουμε. Τώρα δεν μπορεί να μιλήσει με τον Πάκο. Μίλα για τον Πάκο. Ψάξε και τον κοκκινό χώμα τώρα. Καταρχήν, άκουσα να σε πω λίγο δύο λόγια να μαθαίνει. Σαν ο παδός, είμαι ανώτερος από σένα. Έτσι είναι. Οπαδικά εννοείς. Οπαδικά. Και από τον Ιωαννιδά και τον Πάκο. Να μου το αιτιολογήσει. Να μου το αιτιολογήσει αυτό. Κατέβασα 30.000 τρελαμπέρους κάτω στην Αθήνα. Όχι, 35 κατέβασες. 25 κατέβασες, εντάξει, 26. Τόσο κατέβασα και εγώ, 25. Εσύ, πώς κατέβασες, Τζόρνταν, εσύ. Ήσουν στα δικά μας μέσα το είδες. 30.000 συν γυναικείς και τέκνης, εντάξει. Εγώ στη Γάμα Εθνική συνεχίζω να έχω κόσμο. Εσύ πέρυσι ήσουν πρώτος και δεν είχες κανένα στο γήπεδο. Πού είχες κόσμο, για πες. Είχες κόσμο, ρε φίλε. Ας το προηγούμενο λίγο, ρε Σινίκο.
Η ομάδα δεν είναι στην ίδια, ο κόσμος πηγαίνει στο γήπεδο. Πού ρε φίλε είναι ο κόσμος, πού πάει ο κόσμος? Πάει, βλέπεις σου λέει. Φέτος εκτός έδρας μόνο στη Δράμα είχες κόσμος, τον πάτο ξέρεις. Μακάρι. Πουθενά δεν έχεις 300 άτομα, 200 έτσι πάντε. Μόνο στη Δράμα είχατε 2.000 κόσμο εκεί πέρα, 2.500. Για μέσο Χαριλάου μιλάμε. Για μέσο Χαριλάου. Θέλει να πει ότι σαν λαός είναι καλύτερος από το δεύτερο. Έτσι λέει με τον μυαλό του. Γιατί δεν είπες κάτι για τον μπάσκετ σήμερα που κέρδισε ο Άρης? Ποιος? Εμένα λέει. Γιατί ρε φίλε, αύριο θα τους κάνω καζούρα στο ραδιόφωνο. Κλείσε. Ναι, άμα κέρδισε ο Πάκ, όμως ένα τάρι. Έκανες ένα sold out στα τελευταία 40 χρόνια, πήρες την Boca Juniors, φίλε. Τι είπε ο Πάκ, 20.000 κόσμο πήρε το γήπεδο και πάει sold out τώρα. Έλα ρε, ταγάρε. Άντε ρε, ταγάρε. Τον κύριο Τζόρνταν. Ταγάρε τώρα. Τροπή. Επόμενη γραμμή. Λε ταγκάρε. Τροπή, λακάρε. Ναι. Πώς λέμε λαγκάρε. Μόνο ως αρκετάς. Είπε με επιχειρήσεις. Δεν έχω σάσου. Καλημέρα φίλε, μίλα, πάμε. Πάμε φίλε. Πώς πάρει ο Μπόση, για πες το ξανά. Λε ταγκάρε. Πώς λέμε λαγκάρε, λε ταγκάρε. Φίλε καλημέρα, πάμε. Μίλα. Κοιμήθηκες φίλε. Από Καλαμαριά τηλέφωνο. Ναι, ο παδός, Ολυμπιακού. Άρη. Τζόρνταν, πόσο κόσμο κατέβασε στην Αθήνα, ρε, γιατί έχω πεθάνει στο γέλιο. Χαχα, 25.000 ρε φίλε. Δεν είσαι 25. Αφού μέσα μου. Πάνω από 45 κατέβασες. Δεν κάνω sold out. Μία θύρα παραπάνω από του Παναθηναϊκού είχαν. Δεν κάνατε sold out. Ήμουν στη θύρα 23. Δεν κάνατε sold out. Τώρα, πίσα μακριά. Δεν κάνατε sold out. Ρε φίλε, μέσα στο γήπεδο ήμουν. Ρε, τα εισιτήρια δεν τα κάνατε sold out. Πώς, αφού πήραμε και 1.600 προσκλήσεις. Λέγε, ρε, πήγα στο πρέσβυτο του ξενοδοχείου εγώ, ο εκεί ήταν η ΕΠΟ και πήρα και εγώ προσωπικά προσκλήσεις, δεν είχε εισιτήρια. Πιο λίγο κόσμο κατέβασε. Έλα ρε φίλε, το όνειρό σας φυσικά σαν Αργιανή είναι αυτό το πράγμα. Μη σπάσουμε αυτό το ρεκόρ. Ναι, αν πας τελικό. Του Ηρακλειδέα να μην πάμε στο Καπτατζόγλιο. Καλό, στόχο δεν έχετε. Καλό πλην καθυστερημένο. Επόμενη γραμμή, ναι. Μαλώσεις με το παιδάκι για τα εισιτήρια. Δεν πρέπει να έχουμε το λέμε. Είναι δυνατό, πού να πάμε μπροστά. Καλημέρα φίλε, μίλα φίλε, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου φίλε. Ακούγομαι. Ναι. Γάβρος από την Όσφα και Τούμπα. Καλώς τον. Ωραία. Όσφα από Τούμπα. Ναι. Τι γίνεται. Καλά παλικάρι. Λοιπόν. Το είδα το μάτς. Σήμερα παίζαμε με τον ΠΑΟΚ Β. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε εννοώ. Όχι, με τον Ολυμπιακό Β' πέσατε. Όχι. Γιατί το λες αυτό, φίλε? Με τον Ολυμπιακό Β' πέσατε. Πέρα από το μεταγραφικό, πάρετε τόσο περίπτωση οι δύο μεταξύ σας. Βέβαια, φίλε, να σας αποσάσουμε. Γιάννενα, είδε κανείς το μάτς, όλο. Εγώ είδα το πρώτο ημίχρονο όλο και από το δεύτερο λίγο κλεφτά. Εγώ είδα, μόλις μπήκε το τρίτο γκολ έφυγα, στο 3-0. Μάριε, ή Ραπτόπουλε, παρατηρήσατε πόσο σκληρό παιχνίδι έκαναν οι παίχτες? Τα Γιάννενα παίξανε πραγματικά πάρα πολύ δυνατά και πολλές φορές αντιαθλητικά. Αυτό είναι αλήθεια. Λέω εγώ τώρα που είμαι λίγο πονηρός. Ναι. Μήπως υπήρχε εσκεμμένα εντολή να παίζει τόσο... Είπε ο πρόεδρος, έχουμε εντολή από τον ΠΑΟΚ να παίξετε σκληρά. Εγώ θέλω τέτοια μάτς. Φίλε, να αυτό το φιλικό, συμφωνάμε με Ραπτόπουλο. Δεν το θέλω. Φίλε, θέλω και την κόντρα, θέλω τη μανομαχία, θέλω την καρδίδα, ναι. Αυτό θέλω. Εσύ, μισό λεπτό. Θα βγάλεις 3-0 τα γιάννη. Εσύ σαν Ολυμπιακός πιστεύεις, το πιστεύεις αυτό? Μισό λεπτό, λίγο, μισό λεπτό. Εσύ το πιστεύεις? Και εγώ θέλω σκληρά μάτια να βλέπουμε στην Ελλάδα. Αλλά δεν γίνεται από τη μία ομάδα να έχω 4 τραυματίες και να είναι μικρό προβλήματα. Εγώ φίλε, ένα πράγμα δεν κατάλαβα με τον Ολυμπιακό. Αφού που τα δίνει, που τα δίνει ο διαιτητής, γιατί οι άλλες ομάδες δεν το παίζουν σκληρά? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πολύ σωστή παρατήρηση. Το ήθελα να πω. Αφού του τα δίνει, που τα δίνει. Παίξε το σκληρά. Τουλάχιστον να πιάσει τόπο εκεί. Ναι, λέει ο προπονητής. Αν παίξω σκληρά θα έχω τραυματισμό, θα έχω φλάση, θα έχω αποβολή, θα έχω κίτρινη. Και δεν έχω πολυτέλεια. Οπότε το αφήνω. Ποιος έβαλε, το τρίτο γκολ ποιος το έβαλε ρε εσύ, θύμισε μου λίγο. Ακούτε. Το τρίτο γκολ ποιος το έβαλε ρε Ολυμπιακέ? Το τρίτο γκολ το έβαλε, αν δεν κάνω λάθος, ο τώρα ο Φορτούνης, γιατί μπερδεύουμε. Όχι, ο Ντουρμάς, άστο Ντουρμάς. Από πάσα από τα αριστερά με το έξω δεξίο, αλλά μπέιλ ο Φορτούνης, ναι. Ναι, λοιπόν, δώσε μου λίγο τον Τζόρνταν, Κωστή. Πάρτε. Τζόρνταν. Φίλε, κοίτα, τελευταία 20-25 χρόνια συνδικαλιστής σημαίνει απατεώνας. Εμένα δεν με λέει τίποτα άλλο η λέξη. Φοβερό. Σε όλα τα, έτσι, σε όλα τα επίπεδα. Και σήμερα οι αγρότες μπορούσαν να κάνουν επανάσταση. Όλος ο κόσμος είναι μαζί τους.
Και τους αγώνες σήμερα... Το όλος κόσμος, μην το λες. Όλος ο κόσμος και όλες οι ομάδες, σχεδόν όλος ο κόσμος, είναι μαζί τους. Τι να κάνουν, να τα κάνουν ρηματίσια, τι είναι μαζί τους δηλαδή όλες οι ομάδες. Γιατί αυτό που πάνε να περάσουν πάει για όλο τον κόσμο. Αγρότες, δικηγόροι, ενωμένοι. Να δω το γρόνιο στα τρακτέρ, να μην τα αντέξω, δεν θα τα λιποθυμίσω. Σήμερα είναι η πρώτη φορά και καθυστερούν αυτοί οι κύριοι. Οι αγροτο... που δυστυχώς ακόμα είναι με το τηλέφωνο στο χέρι και παίρνουν γραμμές από τα πολιτικά. Ρε Τσαλτίδη, εννοείται, το περιμένω για αύριο το πρωί. Το περιμένω για αύριο, ρε Χρύσανθε παλικάρι μου, 10 με 12. Το περιμένω, Χρύσανθε. Τι περιμένεις. Ναι, δεν χάνεται, λέει, αύριο, 10 με 12. Ένα λεπτό λίγο να ακούσουμε. Πέρυσι μετά τα play-off, είχα πάρει τηλέφωνο και σου είχα πει ότι βγήκε τελευταίο στα play-off χωρίς κατηγορία την ΑΕΚ, χωρίς Ηρακλή, χωρίς Άρη, χωρίς Λάρισα. Εσύ κορόιδευες. Είδε ψωτικό τελικά είχαμε. Ναι. Ενώ τα προηγούμενα 40 χρόνια με Ηρακλή, με Άρη, έβγαινα πρώτος, ας πούμε. Πριν χρόνια έβγαινες και όμως. Δηλαδή, αυτοί είναι, δεν είναι στην κατηγορία, τι αλλάζει στον ΠΑΟΚ. Παραπάνω θέση παίρνει ή παρακάτω. Έχεις απώλειες, ρε φίλε. Από ποιον, ρε φίλε, να έχω απώλειες. Το πρωτάθλημα το έχασες, εκείνο που αν το έλειπε ο Ηρακλής βγήκα πέμπτος. Το κατά φαντασία το έχασες με το χέρι του Βιτόλου Σκαφαντζόπουλου. Φέτος λοιπόν, που είναι ο Ηρακλής, θα βγω δεύτερο-τρίτος. Ή δεύτερος ή τρίτος. Πρώτος μη σου πω εγώ. Όχι, δεύτερος-τρίτος. Να σε κάνω ένα θάλαμο εκεί, να σε βάλω και το παιδάκι μέσα που πήρε πριν τον Αριανό. Τέλος πάντων. Μαλώνατε για τα εισιτήρια και να μιλάτε όλη νύχτα. Έφυγε, φίλε. Για τον Τίγρη δίνει εξετάσεις φέτος. Θα φανεί πόσο μεγάλος παράγοντας είναι. Το ξαναλέω για τρία πράγματα. Την ΕΠΟ, όχι το στυλ του Φιλιππά Μπάγκα, πώς το λένε. Έλα λίγο, αεξί, κάτσε λίγο, ρε. Όχι, ξέρω εγώ, στείλαμε δυο γαϊδούρια, δώσαμε μια μπουνιά, όχι. Έτσι σχέδιο. Υπάρχει συμμαχία του Τίγρη με το Σαββίδη για αλλαγή της ΕΠΟΣ, για ανατροπή του καθεστώτος στην ΕΠΟ. Της ΕΠΟ, ναι. Λοιπόν, τον Ιούνιο, άσε τώρα, τώρα να είχαμε λόγια ίσα ίσα διακοπή. Τον Ιούνιο γίνεται γενική συνέλευση στην ΕΠΟ, το γνωρίζει κανένας σας? Ναι. Όχι. Ναι, τον Οκτώβριο έχουμε εκλογές. Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 23 ενώσεις, ελέγχουν οι δύο ομάδες αυτές. Το γνωρίζετε αυτό το πράγμα? Ναι. Ποιος είναι? Άλλες 5 είναι που θα κάνουν την ανατροπή, τη διαφορά. Το γνωρίζετε αυτό το πράγμα? Ναι. Δεν το γνωρίζετε. Δουλεύουν λοιπόν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Υπάρχει μια ανατροπή, έχουν πάρει τις Κυκλάδες. Τις κόκκινες Κυκλάδες από τότε που ιδρύθηκαν ήταν κατά κόκκινες Κυκλάδες. 11-9 τις χάσαν φέτος. Το καλοκαίρι είχαν γίνει έκδοτες. Λοιπόν, ναι. Και είναι σε καλό δρόμο λοιπόν για ανατροπή. Ο Μελισσανίδης δε δουλεύει από τη Λάρισα και κάτω, ο άλλος δουλεύει από τη Λάρισα και πάνω. Και θεωρείται δεδομένο από το Μελισσανίδη ότι θα ανατραπεί η ΕΠΟ. Γι' αυτό και κάνει για αυτές τις δηλώσεις. Μέσα. Για το Σαββίδη έλεγε. Δηλαδή τι να γίνει τώρα. Σαββίδη. Τον παίχτη που μιλούσε. Για να καταλάβω. Τι είπε ο Σαββίδης, κάτσε. Ο Σαββίδης κατηγορούσε την ίδια την ομάδα. Αυτή, δεν λέει εμείς στον ΠΑΟΚ, αυτή. Αυτή δεν μας πληρώνουν καλά, αυτή. Θέλω να πάω σε πιο μεγάλη ομάδα, αυτή. Επαγγελματία αυτή τον λέει. Λοιπόν, Σαββιδάκο, επειδή δεν γνωρίζει προφανώς τι φορά στο στήθος, σε πληροφορώ ότι είναι η μεγαλύτερη ομάδα αυτή που φορά στο στήθος. Το έμβλημα της μεγαλύτερης ομάδας. Και αν εσύ δεν μπορείς να το καταλάβεις, ο δρόμος είναι ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα. Θα πάρεις την τύχη που πήραν κάποιοι άλλοι και εξαφανίστηκαν από το ποδοσφαιρικό χάρτη. Σε μεγάλη ομάδα. Σε πιο μεγάλη ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και άλλοι, δεν θα παίξει ποτέ, γιατί το μυαλό σου δεν δουλεύει, παλικάρι μου. Έξω υπάρχει φτώχεια και αναδουλειά και εσύ θέλεις να πάρεις 500.000 και 400.000 συμβόλαια. Δεν υπάρχουν. Κανένας δεν κουστάρει τους αγρότες, σου λέω. Δεν έχει συντηρήσει. Ναι, και από τους αγρότες. Άστο, αυτό δεν το ξέρετε. Είναι αυτό κάτι σαν και σένα που δεν γνωρίζουν τι προβλήματα έχουν οι αγρότες. Αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Εγώ ξέρω τι φάγανε οι αγρότες. Καλά κάνανε και φάγανε και εσύ έφαγες. Και εσύ πήγαινες στις πουτάνες να πούμε και εσύ πήγαινες στα κολόμπαρα. Όλοι πηγαίναμε. Όλοι φάγαμε. Δεν έχει τίποτα αυτό. Επειδή φάγαμε τώρα μας πεθάνουνε. Δεν το καταλαβαίνω. Έλα βρε τώρα, άντε. Ναι, ηρεμήσεις. Επιδοτήσεις, αποζημιώσεις τώρα, άντε. Μισό λεπτό. Είσαι και τέτοιο. Οι αποζημιώσεις ξέρεις γιατί δεν ξέρεις, ρε φίλε. Ο υπάλληλος και ο εργάτης τώρα ζήτησαν να μιλήσουν λάκκο, άντε. Αποζημίωση γιατί δίνεται στον άγρο το χωρί. Καταρχήν γίνεται. Κάνει ο αγρότης, πώς κάνεις εσύ μια ασφάλεια στο φυγείο σου άμα στο κλέψουν αποζημιωθείς, κάνει και ο αγρότης το ΟΣΔΕ. Το γνωρίζεις αυτό το πράγμα? Σε περίπτωση που παίζει χαλάζι, που παίζει ξέρω εγώ, να αποζημιωθεί, πληρώνει για αυτό το πράγμα. Το γνωρίζεις αυτό? Ναι. Λοιπόν, οπότε σε περίπτωση που γίνει κακοκαιρία ή θεομηνίες ή ξέρω εγώ ή χαλάζια, πώς θα πάρει? Δεν πρέπει να πάρει. Δεν θα παίρνει όμως όλα. Ή να πάρει 30 λεπτά κανονικά πάνε στο εμπόριο, θα πάρει
11 πόσο θα αποζημιωθεί. Ναι. Ανάλογα το αντικείμενο. Ναι. Καλά, καλά. Επόμενη γραμμή, ναι, μάλιστα. Πάντως δεν τους χωνεύουν. Ναι, μισό λεπτό. Αν συζητείτε όμως και ο Τζόρδα και ο Μένιος ότι υπήρχαν κάποιοι αγροτοπατέρες. Φυσικά υπήρχαν. Λέει ο Μένιος που δηλώνανε αντί για 500 στρέμματα, 5 εκατομμύρια στρέμματα και πέντε. Δεν είπα αυτό. Πού να ακούσει να λέω αυτά τα πράγματα. Ναι, όχι, λέω. Όταν μιλάει για αγροτικές θεωρίες. Πέτρες για πορτοκάλια. Δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα. Συμφωνώ ότι ο τελευταίος και σε χειρότερη μοίρα στην Ελλάδα πάντα ήταν ο εργάτης. Συμφωνώ σε αυτό. Εγώ σου αυτό. Έχει δίκιο ο Σλάμας. Αυτό. Αυτό. Τι μεγάλος πόνος ο οικονομικός είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αλλά αυτό που λέει στα μεγάλα αστικά κέντρα είχε εργάτες. Αλβανούς. Πού είχε εργάτες. Όλοι στο δημόσιο ήταν. Ο εργάτης. Παγραμμάδες. Καθίστε καλά. Σε όλη τον τάτρα αυτό. Σε κάνω μια ερώτηση. Στα αστικά κέντρα είχε εργάτες. Πού είναι στα αστικά κέντρα. Έλληνες. Είσαι κατά τη ο Έλληνας την τελευταία δεκαπενταετία να είχε να πει τα πηγαίνει εργάτες. Φυσικά. Υπήρχαν Έλληνες εργάτες. Εγώ ξέρω στο δημόσιο ήταν. Όχι. Εντάξει. Οι οποίοι ζούσαν πολύ καλύτερα από τον αγρότη. Και ζουν. Καθίστε όμορφα. Εγώ εργάτης, έχω δουλέψει. Δεν ξέρω τα παιδιά. Όχι, με μια άλλο το δημόσιο υπάλληλο, άλλο τον εργάτη. Έχω δουλέψει και σε μιλάω εργάτης μεροκάματο. Απάντησες. Ποιο δεν είναι. Τον goal offside που έβαλε. Καθίστε όμορφο. Offside goal ήταν. Ένα μέτρο offside goal. Τον αναπτήρα που πέτασε. Τον αναπτήρα. Και αυτά που λέει ο Τζόρνταν εδώ. Ναι. Η ημιμάφια είναι χειρότερη σαν μάθη. Τώρα, ρε. Σε βλέπω δεν τα γνωρίζεις. 181 είναι η ψήφια, άρα τα δύο πρέπει να πάρεις να κερδίσεις. Στον τομέα σου, στα ρίζια και σε αυτά, δεν ξέρω. Εγώ μιλάω για τα οροφόρα. Είσαι Γιώργος. Βεβαίως. Δηλώνεις Γιώργος. Στον Ουγά, βεβαίως. Δηλώνεις Γιώργος. Καλλιεργείς. Καλλιεργείς. Τι καλλιεργείς, Τζόρτα. Τι καλλιεργείς. Έχω φρούτα στον Ουγά. Τι φρούτα. Δέντρα, ρε παιδί μου. Κι εγώ στο όνομά μου έχω προφυλακτικά. Εμένα, τι θα καλλιεργώ προφυλακτικά. Ροδάκινα. Μπανάνες, ρε. Ροδάκινα, κεράσια. Καλλιεργείς, ρε παλικάρι. Ναι, ρε παλικάρι. Στο γράφι πας. Ποτίζεις, γαλεύεις, κάβεις, οργόνι. Φυσικά. Ναι. Κάθε πότε. Είμαι από την κάτω βροντούδρα μας. Ρε αυτή είσαι για το Las Vegas, άλλο σε ρωτά. Ρε μαλάκα, μην κάνεις το χάζω τώρα. Δεν κάνω το χάζω, άλλο σε ρωτά. Τα 30 μου έσπερνα πατάτες εκεί. Άσε μέχρι τα 30, τώρα καλλιεργείς. Μετά επειδή μεγάλωσα στη Σκίδρα Σουλού, έχουμε χωράφια εκεί πέρα, ροδάκινα, βερίδια. Τι τα κάνεις. Δέντρα, δέντρα. Τα καλλιεργείς εσύ. Βεβαίως, εγώ και τα αδέρφια μου μαζί τα έχουμε. Μαζί με τα αδέρφια. Μάλιστα, δηλαδή δηλώνεις αγρότης. Βεβαίως. Ναι. Και τι κάνω. Εγώ νόμιζα ότι ο Τζόρνταν είναι πολιτής. Ναι. Δεν ήξερα την αγρότη. Τώρα το μαθαίνω. Να πω την αμαρτία μου. Δηλαδή, πόσο άσχετος μπορεί να είσαι όταν κάθε καλοκαίρι σε δίνω τρως βερίκουκα και λες τι ωραία βερίκουκα είναι αυτά. Όχι κάθε καλοκαίρι. Πριν δύο χρόνια ένα καλοκαίρι μια φορά μου δώσε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Και με πείσαι. Και δεν μπορείς λοιπόν αυτό το πράγμα να πεις κάτι αυτό. Καλά, αυτό τι σημαίνει εσύ. Και ο μανάβης στην γειτονιά μου πουλάει. Δεν είναι καλή αγρότης. Λοιπόν, να απαντήσω γι' αυτό εδώ πέρα τώρα. Ναι, και τελειώνουμε. Κατακριτέω αυτό το πράγμα, ο αναπτήρας που έπεσε του μπουκάλι. Ο αγρότης καθαρά, ένα λεπτό για να το τελειώνουμε. Ο αγρότης καθαρά την πληρώνει σήμερα. Ναι. Καθαρά, 100% και πεντακάθαρα την πληρώνει. Μαζί σου. Γιατί είναι ο μόνος που έχει δουλειά σήμερα. Τέλος. Ναι. Για το λοιπόν. Και τα άλλα όλα είναι παπαρδακές. Να τιμωρηθεί βεβαίως, ας πούμε, η ομάδα. Ναι. Κακώς έπεσε. Ναι. Υπάρχει όμως αυτός ο παίκτης, πότε θα τιμωρηθεί και ο κάθε παίκτης που κάνει αυτή την κίνηση. Αυτό το σουτ. Τι λέτε φίλε, πλάκα μου κάνεις. Σόμπα ρε μεγάλε. Ο Ρονάλντο δώσει κάνει 300 φορές. Γιατί να μην τιμωρηθεί δηλαδή, επειδή το κάνει ο Ρονάλντο. Πάνε σε μια υπάρχει αθλητικό στα κεφαλαίας. Εσύ ποιος είναι ο κολόματα που θα κάνει σουτ ολόκληρο λαό εκεί πέρα. Και ο παίκτης πάτος κάνει. Δεν μου λες σουτ. Πάνε στην UEFA. Ποια UEFA ρε φίλε. Στη FIFA που... Κοίταξε, ας σου πω κάτι. Και ο Σαλμπικίδης θα τιμωρηθεί. Όλοι πρέπει να τιμωρηθούν. Για όλους είναι αυτός ο νόμος. Δισκάνετε ζούς. Δηλαδή, πώς κάνεις αυτό το πράγμα να προσβάλλεις ολόκληρο κόσμο ρε φίλε. Τι, έβαλες ένα κόμμα. Ο Μπορμπόκης. Ο Μπορμπόκης ο Βασίλης ήρθε μπροστά. Όλοι ρε φίλε. Όλοι μιλάμε. Μην με χαρακτηρίσεις ονόματα. Μιλάω γενικά τώρα εγώ. Πρώτα απ' όλα προσβάλλεις ολόκληρο κόσμο. Αυτός που σε ταΐζουνε ρε. Πλάκα κάνει. Αυτός που σε δίνουν μεροκάματο. Πρέπει να τιμωρηθεί ο ίδιος ο παίκτης. Γιατί όλοι ψάχνουνε. Ακούς τον ηθικό αυτούργο. Η τιμωρία στα καλά καθόμενα δεν τρώει μπουκάλι κανένα. Καλά το κάνανε. Είναι αλήθεια αυτό που λες τώρα. Καλά το κάνανε. Καλά το κάνανε. Λοιπόν, επόμενη γραμμή. Μετά τον Γκάρντνερ τρεις μέρες. Επόμενη γραμμή τώρα τελευταία. Μα κάνανε ψέματα. Έλα. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα φίλε. Τι έγινε σήμερα, ρε. Ομάδα, φίλε, ομάδα με στηρίζεις. Ομάδα, πες. Για πες μου. Ομάδα. Αυτοκράτορα σήμερα. Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός. Τι Παναθηναϊκός, ρε. Όλο αργάνει σήμερα, ρε. Έλα. Έλα. Ολυμπιακός. Τι έγινε σήμερα, ρε, αυτό που λέει. Για πες μου λίγο. Τι έγινε. Τι έγινε, ρε φίλε, θέλω να ακούσω τι έγινε σήμερα. Εσύ θα μου πεις, εσύ πες. Όχι ρε φίλε, απλώς εγώ δεν έρχομαι τον παρισμένο εδώ να φουσκώνω και να κάνω. Είμαι κοσμάρα. Απλώς με βρίσκεις πολύ χαλαρό. Αυτό που λέει. Τι έγινε ρε σήμερα, πες μου ρε, στο μπάσκετ, τι έγινε ρε. Πίπα έγινε. Τι. Πίπα.
Έτσι, μπράβο. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Τη χοντρή τη βρίζετε όμως. Δεν φίλε, δεν κάνει κάποιο καράφλα, λέω. Και εσύ τώρα να πούμε. Θα μιλήσουμε τώρα. Εσύ πολλά ζητά. Ακούω λίγο. Τη χοντρή τη βρίζετε. Γιατί. Στον Άρη και δεν θα βρίσκουν πρόεδρο τώρα που δεν πάνε καλά. Σταμάτα λίγο. Γιατί βρει τη χοντρή να πάμε. Στον Άρη και δεν θα βρίσκουν τον πρόεδρο. Κάτσε πάνω. Δεν τα έχει η χοντρή. Εσύ κάτσε καλά. Η χοντρή δεν τα έχει. Δεν πει καλά σε κάνει χοντρή. Με τη χοντρή είμαι εγώ. Τι κάνει η χοντρή, γιατί. Η χοντρή θα του θέλει. Ναι. Θέλει την ελίτ. Πολύ καλά σα κάνει. Καλά, α φέρει και τον Γκάλι. Α φέρει και τον Γκάλι τότε. Δεν θέλει η χοντρή. Θέλει την αστική τάξη. Θέλει την αστική τάξη η χοντρή. Εσύ ακούει η χοντρή, Ραπτόπουλο. Σε ακούει που βγαίνει. Μένει ο Θεό, τρίβο σαμαρά. Διάλειμμα.